Πάντοτε οι συνάθροισσάς μας εδώ, εν ονόματι της χάρητος του Χριστού μας, ή τον επωφελής. Σήμερα δεν είναι κάποια εξαίρεση, σας εγκρίδας πολύ μεγάλη. Διότι σήμερα εορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού μας. Αυτό δεν θα ερμηνευθεί ποτέ, ούτε στον παρόντα αιώνα, ούτε στον μέλλοντα στην αιωνιότητα, όταν θα τελειοποιηθεί όλη η λογική φύσης, ούτε τότε θα κατανοήσει το ασύλληπτο μυστήριο της αφάτου και νόσεως του Θεολόγου, ειδικά για τη σωτηρία του ανθρώπου. Σύμπασα εκτίσεις μετέχει και θα μετάσχει όλης της πανευλογίας της Θείας και νόσεως. Αλλά αυτά είναι τα περισσεύματα. Ο πραγματικός στόχος είναι ο άνθρωπος. Για την χτίση δεν χρειαζόταν ικένωση. Αυτός που είπε και γεννήθησαν εν ετήλετο και χτίσησαν, δεν χρειαζόταν να κάτι συγκατεύει εδώ και να ταπεινωθεί. Προστακτικά, αυτό δεν θα κάνουμε και στην Παλή Γενεσία. Σε χρόνο να αστραπείς, θα ανακαινήσει το σύμπαν. Στον άνθρωπο όμως δεν έγινε αυτό. Και αυτό είναι η προσοχή μας. Το τι σημαίνει το κατ' εικόνα και ομοίωση. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, είναι το ιδιαίτερο καμάρι της θεοπρεπούς μεγαλοσύνης. Βλέπετε, ενώ τα σύμπαντα, όπως είπα, κατασκευάστηκαν προστακτικά, τον άνθρωπον ο Θεός δεν τον έκανε προστακτικά. Τον κατασκεύασε εν ιδιοχείρος και του έδωσε πάνω τις ιδιότητες και τον χαρακτήρα, ούτως ώστε να γίνει χωρητικός των θείων ιδιοτήτων. Εκτός του είναι κατά φύση Θεός. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το κατ' εικόνα και ομοίωση επλανέθη και εξέπεσε. Η Παναγάπη του Χριστού μας, για να δείξει ότι πράγματι είναι κατ' εικόνα και ομοίωση ο άνθρωπος και ότι του απόκεινται όλες οι ευλογίες και η θέωσης, γι' αυτό έρχεται ο ίδιος ιδιοχείρος, για να αναπλάσει μεν τον άνθρωπο οντολογικά, καθώς τον κατασκεύασε κατ' ομοίωσή του, αλλά και να του δείξει και τον τρόπον πρακτικά της πάλης και τη βιώματος του εδώ στην κοιλάδα του Κλαθμόνος. Η αιτία της καταστροφής ήταν ο εγωισμός και η φιλαυτία. Αυτά ήταν οι μορφές που πλανέθηκε ο άνθρωπος. Εφόσον επρόκειτο να θεραπευθεί ο ίδιος ο άνθρωπος στην δική του φύση, λοιπόν, ο αναπλάστης και ανακαινιστής αυτής της ανθρώπινης φύσεως κατεδέχθη δια της κενώσεως του να υποδηθεί τον ρόλο αυτών των αντιθέτων κακών που έπαθε ο άνθρωπος, για να το θεραπεύσει και να αναπλάσει βέβαια την κτήση. Ο εγωκεντρισμός του ανθρώπου και η φιλαυτία, βλέπετε, ξεκινάει σήμερα, όπως διαβάσαμε, την αρχή της επιφανίας του Θείου Λόγου. Ξεκινάει αμέσως από τους πρακτικούς τρόπους τούτους της θεραπείας των ανθρωπίνων τραυμάτων. Με εγωισμό ο άνθρωπος και με πλεονεξία και φιλαυτία κατεστράφει. Έρχεται η Θεία Κένωση και έρχεται τώρα να γίνει βρέφος αυτός που τη δρακή περιέχει το σύμπαν, να έρθει ως βρέφος ταπεινών από μια ταπεινή κόρη, την αϋπάρθενο του μητέρα, και με άφραστον και ασύλληπτον και ακατανόητον τρόπο εγεννήθενος άνθρωπος, κρατώντας την αγνότητα της μητέρας και την ειδική του. Κάτι θα πω εδώ που δεν ξέρω πώς θα γίνει, είναι σε μια παρέκκληση. Είναι η σημασία ακριβώς της αγνότητος. Αυτό με συγκλώνησε κυριολεκτικά. Για τον λόγο ότι προώρησε αυτή την κόρη προκαταβολής κόσμου. Και μετά, όταν ήρθαν οι πρόγονοι αυτή της φυλής, από τότε άρχισε να τους δείχνει ο Θεός
ότι από τη ρίζα τους θα φυτρώσει αυτό το κράσιο που θα συνεργήσει αυτή να δώσει σάρκα, να δώσει ανθρώπινο σώμα στον Θεό Λόγο, καθώς ευδόκησεν η αγαθό της του να αναπλάσει τα πάντα. Μένει αυτό το κοράσιο αγνότατο, βλέπετε. Και στην περίοδο ακόμα της συλλήψεως, όπως βλέπετε, όταν της είπε ο άγγελος ότι θα γεννήσει Υιόν, τρόμαξε το κουρισάκι. Λέει, μα πώς είναι δυνατόν, αφού εγώ δεν έχω σχέση με άνδρα. Λέει, όχι, μη φοβάσαι, δηλαδή. Πνεύμα Άγιο επελεύσετε εσύ και δύναμη σου υψίστου επισκιώσεις. Γι' αυτό και το γεννόμενο Άγιον θα είναι Υιός του Θεού. Και τότε δεν αντέδρασε το κοριτσάκι, λέει, γέννη το μύτο κατά το θέλημα σου, Κύριε μου. Και γίνεται η σύλληψη κατά τρόπον ασύλληπτον στους φυσικούς κανόνες, διότι είναι τώρα υπερφύση. Και γίνεται σύλληψη μέσα στα σπλάχνα της αϊπαρθένου αυτής κορούλας. Και σάνεται την εγκυμοσύνη της. Αναβαίνει κλιμακωδόν όπως είναι φυσιολογική νόμη. Αισθανόταν ότι είναι το έγκυος, αλλά ουδέποτε αισθάνθηκε μέσα τους τον συναισθηματισμό της ανθρωπίνης πτώσεως και παραβάσεως. Αν και συνέλαβε στα παρθενικά της πλάχνα και με το παρθενικό της αίμα δημιούργησε τη σάρκωση του Υιού του του Θεού Λόγου, αυτή και τότε και αείποτε ήταν παρθένος. Είναι μια μεγάλη σημασία αυτή. Είναι η βάση ακριβώς της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Από την αρχή να ξεκινήσουμε, βλέπετε, κατασκεύασε ο Θεός τον άνθρωπο. Ιδιοχείρος, όπως λέει. Και αφού είπε ότι να μην τον αφήσω μόνο του, να έχει, να έχει συντροφιά. Βλέπετε, δεν παίρνει ετερογενές στοιχείων να κάνει τη συντροφιά. Τι αδυνατούσε, πάρει μια άλλη χούφτα χώμα, τη φυσήξει, να κάνει δεύτερον τον σύντροφο. Τότε δεν θα ήταν τα δύο ένα. Τότε είχε διασπαστεί το ένα, θα γίνουν δύο. Αλλά δεν έμεινε ένα στην φύση του. Κόβει από την πλευρά του ιδίου και κατασκευάζει από τον ίδιο τον άνθρωπο, τον σύντροφό του. Και δημιουργεί τον παράδεισο. Καταρατολάς και τους βάζει μέσα εκεί στην πανευτυχία. Αλλά γυμνούς. Γυμνοί ήταν. Σκεφτείτε εις όριμον ηλικία. Στην τελεία ηλικία ήταν. Και ενώ ήσαν γυμνοί, και βέβαια η Εύα, η ωραιότερα κοπέλα που κατασκεύασε ο Θεός ο ίδιος, βλέπετε ότι δεν υπήρξε το συναίσθημα. Βλέπετε ότι η βάση ήταν η αγνώτης και η παρθενία. Παρόλο που ήσαν δύο. Και μετά την πτώση εφύτρωσε το συναίσθημα της διαστροφής και της καταστροφής. Όταν λοιπόν παρέβησαν την εντολή, έφυγε η Θεία Χάριση, που τους σκέπαζε να μην αισθάνονται τι ήταν. Έφυγε και τότε μπήκε η αρρώστια του συναισθήματος. Άρα το συναίσθημα δεν είναι ευδοκία. Είναι ανοχή του Θεού, οικονομία. Μόλις αφού έγιναν παραβάτες λοιπόν, απέσυρε ο Θεός την χάρη του, διότι ήταν απεδίωξαν μόνοι τους. Και τους εξόρισε. Τους έδιωξε από τον παράδεισο και έβαλε και φρουρά να φυλάει, να καταλάβουν ότι δεν θα επιστρέψουν πίσω. Και βγαίνοντας έξω σε αυτόν τον πόνο της εξορίας και της δυνότητος που έπαθαν, τότε φυτρώνει η κατάρα του συναισθήματος. Και ενώ σε αυτόν τον πόνο που ήταν, αντί να λυπηθούν και να φρίξουν, τότε φύτρωσε το συναίσθημα, που είναι η αιχμαλωσία και η συντριβή της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Και τότε συνέρχονται αμφότεροι και γεννούν το πρώτο θύμα
της φθοράς και της καταστροφής. Το πρώτο παιδί που γέννησαν ήταν το κέντρο της διαστροφής. Ήταν ταυτοχρόνως αδελφοκτόνος, φθονερός, ζηλότυπος, ακόραστος. Βλέπετε, είναι κάτι που θέλει σχολιασμό εδώ. Βέβαια δεν θα υποβιβάσουμε σήμερα τον νόμο του συναισθήματος που επέτρεψε ο Θεός τον πολλαπλασιασμό μας μέσω αυτού του τρόπου. Αλλά εγώ επιμένω ότι δεν θα ήταν ο πολλαπλασιασμός του ανθρώπου αν δεν γινόταν οι πτώσεις έτσι. Αλλά με άφθαρτον και ασύλληπτον τρόπο μέσα εις τας καταλήπτους μορφάς και δυνάμεις του πασθενεργού Θεού. Όπως έκαμε τους πρωτοπλάστους. Πώς τους έκαμε αυτούς? Δεν έγινες ένας στον άλλο. Και τους κατασκεύασε τελείως. Βλέπετε λοιπόν, άρα έρχεται ο Θεός Λόγος τώρα να αναπλάσει αυτόν που με τη συντριβή του δημιούργησε το συνέστημα και τη διαστροφή, τη διάσπαση της προσωπικότητος και το κάτι εικόνα και ομοίως ενεχάθη και έγινε πλέον ιχτυνοδία και τίποτε άλλο. Έρχεται λοιπόν από την κόρη την Παρθένο, συλλαμβάνεται αφθόρος και γίνεται η σύλληψη Αγνή και Παρθένος. Και στην εγκυμοσύνη και σε αυτή την ώρα το και του ακόμα η Αϊπάρθενος μητέρα του ήταν Παρθένος. Εδώ είναι το ασύλληπτο μυστήριο. Ήξερε η κορούλα ως προφήτης ότι ήρθε η ώρα της να γεννήσει και ξεκίνησε γι' αυτόν τον σκοπό εις τον τόπο που τους είχαν υποδείξει η πρόνοια να πάνε. Και πήγαν εκεί, αν και λέει ούκη τόπος εν το καταλήματι. Πράγματι δεν ήταν, διότι τους τόπους του καταλήματος τους πήραν οι πλούσιοι και οι αυτάρκεις και οι κατέχοντες και οι εξουσιαστές. Για τους φτωχούς δεν είχε τόπο. Καταδέχεται λοιπόν ο Υιός του Θεού να αρχίσει από την ταπείνωση και να ανάπλασε της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Και ο τοκετός έγινε ασύλληπτος, ακατάληπτος. Όπως καθόταν η κορούλα στο σπίτι εκεί και περίμενε, ήξερε την ώρα. Έξαφνα βρίσκεται στην αγκαλιά της στο βράφος, χωρίς να ξέρει η ίδια πότε βγήκε, πώς βγήκε. Αισθανόταν το αϋπάρθενον της αγνότητός της. Και βλέπει έξαφνα το αγγελούδι μέσα στην αγκάλι της. Και είχε τα ρουχαλάκια έτοιμα εκ των προτέρων και το έντυσε. Καταδέχεται λοιπόν ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αυτός ο διοικητής των σύμπαντων όντων, καταδέχεται με αυτόν τον τρόπο να σαρκωθεί μέσα στο σπήλαιο και να κατακληθεί σε αστρομνή μέσα στη φάτνη, μέσα στην πάχνη. Δεν είχε άλλο τόπο γι' αυτό. Τα υποδέχεται όλα εκουσίως. Και αρχίζει παρακάτω από εκεί το δεύτερο στοιχείο. Το κεντρικό στοιχείο, όπως είπα, της ανθρωπίνης προσωπικότητος, που είναι το κατ' εικόνα και ομοίωση, είναι η αγνότης και η παρθενία. Αλλά το δεύτερο, το ομοιογενές, είναι η αγάπη. Επειδή ο Θεός και Δημιουργός που δημιούργησε το κατ' εικόνα και ομοίωση, αυτός ήταν και είναι η αυτοαγάπη, άρα ο άνθρωπος ως εικόνα και ομοίωση έχει θεμέλιον της οντότητός του την αγάπη. Άρα η αγάπη στον άνθρωπο είναι επιβεβλημένον καθήκον. Δεν είναι αιρετολογία, δεν είναι περιστασιακή. Είναι στοιχείο οντότητος της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Και αποδεικνύει το βρέφος. Μόλις λοιπόν έμαθαν οι εχθροί ότι γεννήθην κάποιος και θα είναι αρχηγός, φρόντισε τότε, όπως λέει η ιστορία, ο Ηρώδης να το σκοτώσει. Δεν μπορούσε αυτός, αφού αυτός διοικεί το σύμπαν, να τον παραμερίσει αυτόν και να γλιτώσει την καταστροφή. Μπορούσε. Αλλά αρχίζει ακριβώς
να μας δείξει τον τρόπο. Πρώτα τον τρόπο της αγνότητος με τον τρόπο της γεννήσεως και δεύτερον τον τρόπο της αγάπης με την ανοχή. Ξέρει ότι θα τον σκοτώσει ο Ηρώδης. Και ειδοποιεί τη μανούλα του και τον προστάτη να το πάρουν και να φύγουν. Για να μην το σκοτώσει εκείνος. Και δεν οργίζεται. Δεν είναι κακή. Τον ανέχεται. Ακούει, ξέρει σαν Θεός ότι πάει να το σκοτώσει. Τον ανέχεται. Ή ξέρει τι θα έκανε. 14.000 μωρά κατέκοψε. Είναι μάρτυρες αυτοί. Αυτοί πραγματικά είναι οι πρώτοι που μπήκαν στην αιωνιότητα και στην αθανασία. Διότι για τον Χριστό σφάγισαν. Είναι όλοι μάρτυρες αυτοί. Λοιπόν, φεύγει εξόριστος στην Αίγυπτο και δεν μιλήσει κακή. Δεύτερη εφαρμογή της αγάπης, της ανεκτικότητος. Όλα τούτα, αδελφοί μου, είναι βάσης του σκοπού μας. Διότι και εμείς επηγόμεθα εδώ για ποιο σκοπό. Μήπως για να χτίσουμε, να αγοράσουμε, να πουλήσουμε, να φυτέψουμε. Ποιος είναι ο σκοπός μας εδώ. Εμείς εδώ είμαστε εξόριστοι. Και τώρα φροντίζουμε να επιστρέψουμε από την εξορία μας. Διότι ο Θεός ναι μας εξόρισε για την ποινή μας, για την ευθύνη μας. Για να ξυπνήσουμε και να μετανοήσουμε για τις ενοχές μας. Αλλά δεν αλλάξει το σκοπό του. Θα μας επιστρέψει πάλι εκεί. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο σκοπός μας και ο νους μας, αδελφοί μου, δεν θα είναι εδώ στην κοιλάδα του Κλαθμόρος, μέσα στην εξορία, κατά ανάγκη στους νόμους της αυταρκίας, όχι της πλεονεξίας. Θα επιβιώσουμε για τη βιωτική μας υπόσταση, αλλά υπό τον νόμο της αυταρκίας. Έως ό,τι περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τον θάνατο. Το βεβαιότερο στοιχείο για τον ανθρώπινο, το ανθρώπινο στοιχείο εδώ είναι ο θάνατος. Όλα τα άλλα είναι αεάν και μήπως. Το βεβαιότερο και απαραίτητο και δογματικό είναι ο θάνατος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος σκέφτεται ότι εδώ είναι προσωρινός, δεν θα είναι ηλίθιότης και βλακεία τούτη να αχμαλωτιστεί εξ ολοκλήρου σε αυτή τη ματαιότητα και να ξεχάσει ποιος είναι. Αφού ο άνθρωπος είναι εικόνα και ομοίωσης του Θεού και παρόλο που έπεσε με την προδοσία του, ήρθε ο ίδιος ο κατασκευαστής και τον ενόρθωσε και του έδωσε αξία παραπάνω από εκείνη την οποία είχε στην αρχική του κατασκευή. Αυτά δεν πρέπει να λείπουν από μας. Τούτα είναι λοιπόν που λείπουν και προκάλεσαν αυτήν την παγκόσμια διαστροφή. Διότι ξέχασε ο άνθρωπος ποιος είναι, ξέχασε γιατί είναι εδώ και ξέχασε τι πρέπει να κάνει για να επιστρέψει πίσω στην αηζωία και να απολαύσει ιδιοχείρος, ενεστήσει το κατ' εικόνα και ομοίωση. Αυτά είναι σήμερα που πρέπει να μας συγκρονίσουν, αδελφοί μου. Γιατί ήρθε ο ίδιος αυτός. Δεν μας ειδοποίησε μέσω κάποιου τυλός προφήτου ή μέσω αγγέλων ή άλλης συναισθήσεως. Ήρθε ο ίδιος ο λόγος Θεού τα πάντα γέρατο. Ξεκίνησε από βρέφος και έφτανε στις μεθυλικιώσεις του και λέει ότι ήταν υπήκοος στη μανούλα του και στον προστάτη Ιωσήφ. Εφαρμόζει την τρίτη αποθεραπεία αφού εφήρμοσε τον πρώτον σταθμό της αγνότητος που είναι η ακεραιότητα της προσωπικότητος, εφήρμοσε τον δεύτερον της αγάπης και ανεκτικότητος, εφαρμόζει τώρα και τον τρίτον τρόπο, κατάλαβες, της υποταγής και της εξαρτήσεως. Αυτός που με το νεύμα του μόνο μεταβάλλει τα στοιχεία. Ήταν επίκοση στη μανούλα και στον παππού Ιωσήφ. Ουδέποτε έκαμε το θέλημα του. Ήταν πάντοτε επίκος.
Όλα τούτα, αδελφοί μου, ήθελα να σας τα ενθυμίσω σαν βάση της συναθρήσεώς μας, διότι πραγματικά είναι το κέντρο και ο στόχος του προορισμού μας. Έτσι είναι. Βλέπετε, και ειδικά θα μεταφέρω τον λόγο τώρα στη μοναστική ιδεολογία. Βλέπετε ότι αυτό είναι τροποτινά απαραίτητο και επειδή δεν μπορούσε ο άνθρωπος να το καταλάβει, έρχεται η ιδιαιτερότηση της πανσωστικής προνοίας του Σωτήρας και Πατρός μας και διαλέγει τους χωρητικούς, αυτούς που ήξεραν σαν Θεός και είναι ικανοί να χωρέσουν, να καταλάβουν το νόημα, και τους τραβάει, τους ξεχωρίζει από τον κόσμο και τους βάζει ως κανόνα εις τον νόμο της αγνότητος και της παρθενίας. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Βέβαια, αυτό δεν μπορούσε να γίνει παντού. Ήθελα άλλα σχέδια είχε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, ούπαντες χωρούσι των λόγων τούτων, άλλες δέδονται. Λοιπόν, όσοι ήταν λοιπόν χωρητικοί που μπορούσαν να κατανοήσουν το μυστήριο της πανσωστικής προνοίας, ηλκίστησαν από την πρόνοια στον παρθενικό βίο. Βλέπετε. Άρα λοιπόν για μας αυτό είναι το απόλυτο καθήκον. Και όντως είναι. Διότι ξεκινώντας δια της αποταγής, αρνηθήκαμε τα πάντα και την προσωπικότητά μας. Ξεκινήσαμε δια της υποταγής, που είναι ταυτοχρόνως η υποταγή, που είναι ταπείνωσης και καθαρότηση. Μένοντας λοιπόν εδώ και ασκούντες αυτό το πρόγραμμά μας, το κεντρικότερο από όλα για τον μοναχό είναι η αγνώτης του. Όλα μας είναι ιερατές, είναι απαραίτητες. Αλλά δεν γίνεται μοναχός να χάσει την αγνότητά του, δεν έχει περιγραφή. Λοιπόν, άρα στους μοναχούς είναι επιβάλλον πλέον, επιβεβλημένων καθήκων, η παρθενία και η αγνώτηση, που αποδεικνύει ότι αυτός είναι ο ανθρώπινος προσωπισμός, ανθρώπινος προορισμός. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της προσωπικότητος που στέκεται το κατ' εικόνα και ομοίωση. Πώς αλλιώς, αν δεν ήταν έτσι, πώς το εφάρμοσε ο Θεός λόγος αυτό? Γι' αυτό τώρα στους αδελφούς μου, τους μοναχούς, αποτείνομαι και παρακινώ την αγάπη τους να είναι προσεκτική στον τομέα αυτό. Σε όλους τους φορείς της μετανοίας θα είμαι θα ακριβής, αλλά το κέντρο περισσότερον είναι ακριβώς ο στόχος της αγνότητος και της παρθενίας. Εκεί είναι η έδρα της χάρτος του Παναγίου Πνεύματος. Βέβαια, μέσα στον πρακτικό τρόπο της περιεκτικής μετανοίας που ευρισκόμεθα εδώ, αυτά χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες και προγραμματισμούς είναι εφηρμοσμένα εις τον προγραμματισμό της μοναστικής μας ιδεολογίας. Βλέπετε, με την αποταγή αρνηθήκαμε την προσωπικότητά μας, γιατί έβαλαμε σαν βάση μας την εξάρτηση, την υποταγή, την υπακοή, την οποία ανεφήρμοσε ο Θεός λέγος. Δεν ήρθα να κάνω το θέλημά μου, λέει, αλλά το θέλημα του Πέμψαντος με Πατρός. Γίνεται υπήκοος αυτός. Σε ποιον να υποταχθεί? Μηδέν όνειτον της πατρικής μεγαλοσύνης. Αλλά έπρεπε να δείξει αυτούς για τους οποίους ήρθε να αναπλάσει την βάση του ξεκινήματος. Και γι' αυτό βλέπετε, μετά την αποταγή μας χάριξε αμέσως την υποακοή. Αφού απεταχθήκαμε τα πάντα και δεν μας χρειάζεται τίποτε, τώρα αρχίζουμε δια της υπακοής, δια της αυταπαρνήσεως, δια της φιλοπονίας, δια της συνεχής επικλήσεως του Παναγίου του ονόματος, και αρχίζουμε την κλίμακα της ανόδου. Όταν ο άνθρωπος κόψει το θέλημά του και δεν έχει δική του γνώμη και θέληση, τότε δεν μπορεί ο διάβολος να τον πολεμήσει. Διότι ο διάβολος κατευθείαν δεν έχει εξουσία να επιράξει. Αλλά πρέπει να βρει αιτία ητοπαθίας
και υποχωρήσεως του ανθρώπου. Και αυτό θα το έβρει όταν ο άνθρωπος έχει δική του θέληση και έχει δική του γνώμη και δική του απόφαση και δική του κρίση και δική του προτίμηση. Αυτά όλα είναι τα εργαλεία που ο διάβολος τα κρατάει και δεν θα αφήσει ποτέ τον άνθρωπο να καταλάβει ποιος είναι. Οι μοναχοί όμως αυτό το κατόρθωσαν σαν το πρώτο σκαλοπάτι. Πεγγεμπαίνοντας στη μοναστική ιδεολογία, ξεκινούν από την υποταγή και την υπακοή. Κρατώντας την υπακοή, εφαρμόζουν την αγάπη. Διότι αυτός ο οποίος είναι αληθινός υπήκοος, αυτός είναι το πρώτο εργαλείο της αγάπης. Όταν τώρα ακούω την εντολή του συστήματος, του κοινοβιακού μας συστήματος, ακούω την εντολή, την προσταγή, πηγαίνω να εφαρμόσω αυτό που μου είπαν, όχι αυτό που θέλω. Λοιπόν, κάνοντας εγώ την υπακοή, μόλις υπετάχθηκα και είπα ναι θα το κάνω αυτό, τότε αρπάζω την ταπεινοφροσύνη. Δημιουργώ στον εαυτό μας το ταπεινό φρόνημα έμπρακτα. Όταν εφαρμόσω εις την πράξη αυτό για το οποίο ξεκίνησα, τότε είναι η αγάπη. Βλέπετε πόσα είναι τα μυστήρια. Όταν λοιπόν ο μοναχός είναι υπήκοος και δεν έχει θέλημα καθόλου και εφαρμόζει υπακοή, τότε μέσα του ξυπνάει το αίσθημα της αγάπης. Τότε ξυπνάει ο νους από τον λίθαργο της αναισθησίας και της διαστροφής που έπαθε. Θυμάται καλά ποιος είναι, από πού ήρθε και πού υπάγει. Και αρχίζει να είναι προσεκτικός. Όταν λοιπόν αρχίσει μαζί με την υπακοή και την ταπείνωση να επικαλείται συνέχεια τον Θεό, διότι χωρίς αυτόν δεν μπορούμε τίποτε. Χωρίς εμμουδί να στεπίνουν δεν. Και ο Παύλος μας συνιστά ότι αδιαλείπτος οφείλουμε. Όταν αρχίσει ο μοναχός, διότι δικαιούται, αφού δια της αποταγής δεν έχει τίποτε δικό, δεν θέλει τίποτα. Απολύτως τίποτε. Φυλάττοντας λοιπόν την υπακοή του δια της ταπεινώσεως και της αγάπης και συνεχίζοντας την επίκληση αδιάλειπτα του πασοστικού σωτήρας και Θεού μας, τότε πλησιάζει η Θεία Χάρης υποστατικά, ανοίγει τον νου, καταλαβαίνει ο νους πώς δεν έρχεται και πού πάει και εύκολα δεν πλανάται. Τότε μπαίνει στη λεπτομέρεια του νοήματος της τηρήσεως των θείων εντολών. Γιατί ο Χριστός μας ακριβώς, αφού ήρθε και ανέπλασε και με το αίμα του πλήρωσε την ενοχή μας και μας ανέπλασε δια της χάριτός του, μας έδειξε τον τρόπο της μετανοίας. Γιατί, είδε ότι μετά την πτώση ο άνθρωπος έπαθε διάσπαση της προσωπικότητας του και είναι θύμα της επιρροής. Και επομένως υπάρχει αμαρτωλότης και η ενοχή. Λοιπόν, απαραίτητο στοιχείο άρα είναι η μετάνοια. Ο τρόπος της εφαρμογής της πρακτικής μετάνοιας είναι η τήρηση των εντολών. Τις εντολές τις εφήρμοσε και ο ίδιος ο Κύριος, ενώ ήταν αναμάρτητος και απαθής. Να μας δείξει πρακτικά εμάς ότι οι εντολές δεν είναι βαρύες. Είναι υποφερτές και επιβεβλημένες και υποχρεωτικές. Τες εφήρμοσεν απολύτως. Αυτό λοιπόν είναι το μοναστικό μας ιδεώδες. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε. Τώρα, άρα η μετάνοια είναι το απόλυτο καθήκον κάθε ανθρώπου που υπάρχει στη γη. Λοιπόν, η μετάνοια δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Οι μοναχοί ευκολότερα, με τον τρόπο τους που ζουν, εφαρμόζουν ευκολότερα τους τρόπους της μετανοίας. Αλλά όμως η μετάνοια δεν κολλείεται και στο κοινωνικό σύστημα. Αλίμονον τότε. Διότι ο Θεός ήρθε εδώ να σώσει όλη την ανθρωπότητα. Επομένως μέσα στην ανθρωπότητα που υπάρχουν οι κοινωνικές υποχρεώσεις, δεν μπορεί να υπάρξει η αποταγή, η αποκοπή από τα αίτια. Διότι υπάρχει το θέμα το κοινωνικό, το οικογενειακό, το κοινωνικό. Οπότε θα υπάρχει επαφή.
Και άλλα στην επαφή αυτή θα εκατέβονται τα αίτια. Τα αίτια αυτά είναι η μεγαλύτερη εχθρή της ανθρωπίνης ευτελίας και αδυναμίας. Επειδή έχει ροπήν μετά την πτώση, απέκτησε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος, το πρώτο τραύμα που έπαθε με την πτώση. Άρα λοιπόν χρειάζεται και τον κοινωνικό στοιχείο απαράβατα τη μετάνοια. Δεν γίνεται αλλιώς. Σε κατέβει ο Θεός μέσα στη μεγάλη του Παναγάπη που έκαμε και χάρισε άλλον σταθμό της Παναγάπης του που δεν μπορεί να τον εκφράσει κανείς. Μας χάρισε τη μετάνοια. Σαν να μας λέει τώρα, σας είδα που είστε ταλέποροι και εχμάλωτοι και δυστυχείς. Γυρίστε πίσω, ζητήστε συγγνώμη για τα λάθη που κάνατε και εγώ σας συγχωράω και σας βοηθάω πάλι να ξεκινήσετε. Το είναι το νόημα της μετανοίας. Γι' αυτό το νόημα της μετανοίας είναι γενικό για κάθε άνθρωπο. Για κάθε άνθρωπο. Επομένως, τούτο το λέω και στους κοινωνικούς μας αδερφούς, οι οποίοι είναι γεγονός ότι είναι δεδεμένοι στις κοινωνικές υποχρεώσεις και άρα έχουν μεγαλύτερη προσπάθεια και κόπο σε αυτό, αλλά όμως με τη χάρη του Θεού είναι εύκολο. Γιατί έχουμε μαρτυρίες αναρρύθμιτες εκατομμυρίων ηρώων κοινωνικών ανθρώπων, οι οποίοι όχι μόνο μετανόησαν, αλλά ανέβηκαν στην κλίμακα του αγιασμού. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας να μην ξεχάσετε ότι το γενικό μας καθήκον είναι η μετάνοια. Να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τον Θεό. Και ως επίλογο σας αναφέρω και τούτο. Επειδή είμαστε στις έσχατες ημέρες και για την αδιαφορία μας σιγά σιγά και την προδοσία μας επλήθυνε η αμαρτία τόσο πολύ, έγινε ολική διαστροφή, ετελείωσε η μακροθυμία του Θεού και επομένως χρόνος ουκέτι έστε. Αυτό σας το δηλώ όχι υπό μορφή μετανοίας, συμβουλής, αλλά υπό μορφή υπευθυνότητος. Σας λέω ότι δεν έχουμε μέρες πολλές στη ζωή μας τώρα. Εξαντλήθηκε η θεία μακροθυμία και μας έρχονται φοβερά δεινά. Τα φοβερά αυτά δεινά θα τα επιβάλλει η Θεία Δικαιοσύνη να ξοριζώσει όλους τους αιτίους της παγκόσμιας διαστροφής και να ανακαινήσει την χτίση πάλι. Τους που θα έχουν μείνει. Αυτό να το ξέρουμε, ούτως ώστε να μην τρομάξουμε όταν τα δούμε, αλλά και τώρα να δαμάσουμε τον ακράτητο σχολιασμό μας, να αρπάξουμε και από εκεί, να πάρουμε και από εδώ, να σκεφτούμε και εκείνα, να μεριμνούσουμε και για τα άλλα. Αυτά είναι αδελφοί μου, αυτά ήθελα να σας ενθυμίσω και ειδικά με το συγκλονισμό της σημερινής εορτής που κατεδέχθη ο Θεός Λόγος να γίνει για μας άνθρωπος, για να κάνει εμάς τους ανθρώπους να μας επαναφέρει πάλι, να μας κάνει Θεός. Βλέπεις πως λέει στην προσευχή του, «Θέλω Πάτερ ή να όπου είμαι εγώ ή να όσοι και αυτοί. Συ Πάτερ εν εμεί, καγώ εν αυτής ή να όσοι νεν, καθώς εμείς ένας μεν». Ήρθε εδώ ο Δημιουργός του σύμπαντος τον είναι και συγχωράει την ανθρωπίνη ενοχή και βαρβαρότητα και κακότητα. Αναπλάθει την ενοχή δια του αίματος, μας δείχνει τον τρόπο της επιστροφής και μας δίδει την απόδειξη, το βραβείο της μετανοίας, ότι θα μας επαναφέρει, όχι ότι μας συγχώρησε γιατί φταίξαμε, θα μας επαναφέρει στην θέση του κατοικώνα και ομοίωση. Διότι αυτό είναι ο προορισμός μας, αλίμονο. Δεν μεταβάλλονται φυσικοί νόμοι. Το κατοικώνα και ομοίωση είναι ο άνθρωπος, θα επανέλθει εκεί ακριβώς που είναι η θέση του και ο τόπος του. Γι' αυτό ήρθε ο αυτουργός, ο δημιουργός, ο συνοχεύς και του το έδωσε. Γι' αυτό εύχομαι η Θεία Χάρις του Κυρίου μας
που συγκατεύει για τη δική μας την ανάπλαση. Και η πρεσβεία της Γλυκητάς της Μανούλας, της μητέρας των χριστιανών, της παγκοσμίου μητέρας, που συμπαρίσταται πάντοτε με τη μητρική της στοργή να μας ενισχύσει να επιτύχουμε τον τρόπο της μετανοίας και να κερδίσουμε τη Θεία Επαγγελία που μας έταξε ο Κύριος μας. Αμήν. Αμήν.